Έχουμε το τρίτο διεθνές τουρνουά Ίσθμια 2013, το οποίο ενσωματώνει παράλληλα και τα ανοιχτά πρωταθλήματα ανδρών γυναικών Ελλάδος για τη σημερινή χρονιά. Σήμερα ολοκληρώνεται ο 7ος γύρος. Υπάρχει τρομακτικό ενδιαφέρον. Οι παρτίδες ακόμα του 7ου γύρου δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σήμερα είναι Παρασκευή, στις 23 Αυγούστου. Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 18 Αυγούστου την Κυριακή με την τελετή έναρξης και για τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου. Τη Δευτέρα είχαμε 2 γύρους και καθημερινά στην πορεία από ένα γύρο και φτάσαμε σήμερα στον 7ο γύρο, που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικός γιατί ακόμα δεν έχει ξεχωρίσει η κατάσταση στην κορυφή. 5 Έλληνες γραμμέτρα που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα διεκδικούν μαζί με άλλους 5 ξένους και πολλούς άλλους διεθνείς μέτρα και αξιόλογους άλλους καχιστές τη διάκριση και το τρόπαιο. Το Σάββατο θα διεξαχθεί ο 8ος γύρος της διοργάνωσης από τις 5.30 ώρα το απόγευμα. Μέρα Σάββατο, όπως έχουμε πει σε όλους, η είσοδος είναι ελεύθερη για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν συναρπαστικές μονομαχίες κορυφαίων γκραμμέτρε του είδους. Και την Κυριακή το πρωί θα διεξαχθεί ο τελευταίος γύρος στις 10 η ώρα το πρωί. Αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3 η ώρα το μεσημέρι, όπου θα έχουμε την τελετή λήξης και τις απονομές επάθλων σε μια λαμπρή τελετή λήξη. Περιμένουμε και επισήμους, αρκετούς επισήμους. Εκεί εκτός από τα έπαθλα, τα οποία είναι εκτός από κύπελα, μετάλλια στους κορυφαίους, υπάρχουν και χρηματικά έπαθλα.